Ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Φραγκίδης, μας βλέπετε, μας ακούτε κύριε συνάδελφε? Ναι, σας ακούω κύριε πρόεδρε, σας ακούω, εσείς με ακούτε? Ναι, πολύ καλά κύριε Φραγκίδη, έχετε το λόγο. Ωραία, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γρήγορη διάδοση της νέας μετάλλαξης Δέλτα δείχνει ότι η υγειονομική κρίση είναι ένα έργο με αρκετά επεισόδια και το happy end αργεί ακόμα. Απέναντι σε ένα πιθανό τέταρτο κύμα πανδημίας, έχουμε τώρα όμως ένα σημαντικό σύμμαχο, το εμβόλιο. Και εδώ είναι που οφείλει η κυβέρνηση να εστιάσει. Το μήνυμα χρειάζεται να είναι απλό και καθαρό. Το εμβόλιο μειώνει τον κίνδυνο του ιού και των μεταλλάξεων. Σώζει ζωές. Είναι βέβαια ανησυχητικό ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, αλλά και ηλικίες που δεν φαίνεται να πείθονται να εμβολιαστούν, καθυστερώντας έτσι τη δημιουργία του τείχους ανοσίας. Οι λόγοι δυσπιστίας πρέπει να εξεταστούν και να εξαλειφθούν μέσω στοχευμένης ενημέρωσης και σχετικών ενεργειών. Πρέπει να γίνει σαφές στον κόσμο ότι ο εμβολιασμένος, ακόμα κι αν νοσήσει, θα νοσήσει ελαφρά. Ο εμβολιασμός κατοίκων των ηλικιωμένων και των ανθρώπων που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα. Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το νομοσχέδιο, κατά την προσφυλή πρακτική της κυβέρνησης χρησιμοποιείται μια δωρεά για να κολλήσουν από πίσω μια πληθώρα ετερόκλητων διατάξεων που αφορούν ως επιτοπλίστων παρατάσεις συμβάσεων και νομοποιήσεις δαπανών λόγω πανδημίας. Χαρακτηριστική του τρόπου νομοθέτησης είναι η βροχή των υπουργικών τροπολογιών. Η κυβέρνηση δυστυχώς εξακολουθεί να μην εγκαταλείπει τη λογική της διαχείρισης και δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες και τα προβλήματα του συστήματος υγείας. Δεν μπορείτε να νομοθετείτε συνεχώς προσωρινά μέτρα και εμβαλωματικές λύσεις προκειμένου να καλύψετε όπως μπορείτε τις ανάγκες της πανδημίας. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει χαρτογράφηση των αναγκών και μακρόπνοος σχεδιασμός. Σε σχέση δε με τις δωρεές, χωρίς αμφιβολία είναι καθοριστικές για την κάλυψη σημαντικών αναγκών του συστήματος υγείας. Εσείς όμως αρνείστε μέχρι τώρα να διαμορφώσετε ένα σταθερό μηχανισμό αξιοποίησής τους που θα βασίζεται στη σωστή αξιολόγηση των αναγκών, στην ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και φυσικά στη διαφάνεια. Οι λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι καθαρά διαχειριστικού και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα. Δεν λύνουν προβλήματα που προϋπήρχαν και ανέδειξε με ηχηρό τρόπο η πανδημία, όπως είναι οι ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σε εξοπλισμό, κτηριακές υποδομές και ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η ελλιπής οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ανεπαρκής αντιμετώπιση της διαρκώς επιδεινούμενης ψυχικής υγείας των πολιτών. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ δεν λύνεται με παρατάσεις θητείας ούτε με μετακινήσεις από δομή σε δομή. Χρειάζονται μόνιμες προσλήψεις και ορθή κατανομή του προσωπικού. Επιτρέπεται την ανάθεση του νομικού έργου του ΕΟΠΗ όπως σχέδια διακηρύξεων και συμβάσεις σε δικηγορικά γραφεία, ενώ υπάρχει νομικό τμήμα στον οργανισμό που μάλιστα έχει την αρρωγή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Γιατί να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ κατά αυτόν τον τρόπο? Όσο αφορά τις διατάξεις για το clawback, έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Το clawback διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στη χώρα μας σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για μεγάλη επιβάρηση για τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που βάζει έτσι φρένο στην ανταγωνιστικότητά τους.
Στο Υπουργείο Υγείας διακρίνουμε μια έλλειψη συντονισμού. Τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ύστερα δε από οχλήσεις των διοικήσεων των ΗΠΕ και των νοσοκομείων αλλά και των προμηθευτών, το Υπουργείο έστειλε στις 18 Αυγούστου του 2021 τη δεύτερη δόση επιχορήγηση στα νοσοκομεία νωρίτερα από την αντίστοιχη πέρσι, χωρίς όμως να έχει φροντίσει για την διάταξη νομιμοποίησης των δαπανών των νοσοκομείων, που εκκρεμεί από τις 23 Δεκεμβρίου του 2020 και είναι απαραίτητη για την εκαθάρισή τους. Συνεπώς, η κίνηση αυτή δεν έχει νόημα. Κύριε Υπουργέ, η μετάλλαξη του κορονοϊού σε συνδυασμό με τη χαλάρωση των μέτρων και το πλήρες άνοιγμα της αγοράς και του τουρισμού καθιστούν την έλευση ενός τέταρτου κύματος πανδημίας πολύ πιθανή. Κάτι τέτοιο βέβαια όλοι το απευχόμαστε. Είναι χρέος σας απέναντι στους πολίτες να ενισχύσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει ήδη καταπονεθεί από τις προηγούμενες φάσεις της πανδημίας, ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τέλος, ως υπεύθυνος τουρισμού, σας επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι οι υγειονομικές δομές στους τουριστικούς προορισμούς θα πρέπει επίσης να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Πράγμα που σήμερα δυστυχώς δεν το βλέπουμε να είναι στην ουσία αληθές. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκίδη και για τη συνέπεια στον χρόνο.